Να πάμε σε εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, το είπα. Να βγούμε εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδας και να πάμε λίγο στην κυρία Σοφία Σλαυτσάκη, μέλος του Συμβουλίου Ελληνικής Κοινότητας Παρισίου και Περιχώρων και μέλος Σχολικής Επιτροπής. Μιλάμε για κενά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις και στους εκπαιδευτικούς που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθούν ελληνικά μαθήματα σε χώρες του εξωτερικού, μεταξύ αυτών στη Γαλλία. Ωστόσο, θέλω να παρουσιάσω κάποια στοιχεία και αυτή θα είναι η κυπάσα μου στην κυρία Σλαυτσάκη. Αδειάζουν τα σχολεία από το 2010 μέχρι και το 2021 σε επίπεδο πρωτοβάθμιας στην Ελλάδα. Και εδώ πιάνουμε και το δημογραφικό. Κοιτάξτε λίγο. Εγγεγραμμένοι μαθητές στα δημοτικά σχολεία 633.291 το 2010. Το 2021 606.400. Μειώθηκαν δηλαδή περί τους 30.000 οι μαθητές σε μία δεκαετία. Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάμε στην κυρία Σλαυτσάκη, να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας. Καλά, εσείς πώς είστε? Είμαστε δική μας η χαρά. Θα αναφερθούμε βέβαια σε κάποια κενά τα οποία καταγράφονται στο δικό σας θέμα και στο μέτωπο της τελέχωσης κάποιων μαθημάτων που γίνονται εκεί στην Γαλλία. Ωστόσο, θα ήθελα ένα σχόλιο. Αναφορικά με τα στοιχεία που μόλις παρουσίασα, τη Ελστάτ, μέσα σε μία δεκαετία μειώθηκαν οι μαθητές στο δημοτικό σε επίπεδο Ελλάδας. Πόσο ανησυχητικό είναι? Πόσο ανησυχητικό? Πολύ ανησυχητικό. Νομίζω ότι είναι το δημογραφικό που έπαιξε το ρόλο του. Νομίζω είναι όμως και οι Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό αυτή την περίοδο. Έτσι δεν είναι? Γεια σας. Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Είναι διτός ο παράγοντας. Από τη μία και η μετανάστευση νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και από την άλλη βέβαια το δημογραφικό και το θέμα το οποίο έρχεται στο προσκήνιο και μέσα από τα επίσημα στοιχεία. Το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο τώρα έχει να κάνει με τις ελλείψεις που έχετε εσείς πάνω στη Γαλλία, δηλαδή εκπαιδευτική κενά εκπαιδευτικών προκειμένου να στελεχωθούν τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής κουλτούρας. Δεν έχουμε κενά μόνο εμείς εδώ, έχετε και εσείς πάνω, στη Γαλλία. Ακριβώς όπως το είπατε. Να σας πω, να κάνω πρώτα μια διευκρίνηση σχετικά με τα ελληνικά σχολεία σε αντιπαραβολή με τα τμήματα ελληνικής γλώσσας. Ακριβώς. Γιατί χθες υπήρξε και μια παρανόηση με την Υπουργό. Τα ελληνικά σχολεία, όταν λέμε ελληνικό σχολείο, εννοούμε ένα ολοήμερο σχολείο στο οποίο όλα τα μαθήματα γίνονται στα ελληνικά. Ναι. Έτσι, δηλαδή, η μαθηματικά, η χημεία γίνονται με Έλληνες δασκάλους ή καθηγητές. Τέτοια σχολεία δεν υπάρχουν στη Γαλλία. Εμείς, όταν λέμε σχολεία, εννοούμε τμήματα ελληνικής γλώσσας. Σωστά, βέβαια. Μία φορά τη βδομάδα πάνε τα παιδιά. Αυτό που είπαμε και εμείς. Μαθήματα γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού. Και νομίζω ότι είναι και πολύ καλές οι συνθήκες. Αν δεν κάνω λάθος, λείπουν 11 εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή από αυτά τα τμήματα. Σωστά. Σωστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς ανάγκη για 18 εκπαιδευτικούς. Μιλάμε για 5 τέτοια τμήματα που λειτουργούν στο Παρίσι, για 500 παιδιά που αυτή τη στιγμή λειτουργούν με 7 εκπαιδευτικούς. Και όταν λέω 7 εκπαιδευτικούς, εννοούμε για όλα τα επίπεδα. Τα σχολεία έχουν από νηπιαγωγείο και φτάνουν μέχρι, ας πούμε, το Λύκειο, εκεί που τα παιδιά τελειώνουν, εν πάση περιπτώσει, την εκμάθηση, παίρνουν την πιστοποίησή τους και προχωράνε ανάλογα το καθένα στις επόμενες σπουδές του. Δηλαδή, μιλάμε ότι πέρυσι είχαμε 11 εκπαιδευτικούς, ήδη δηλαδή λειτουργούσαν με ελλείψεις, και τους έχουν μείνει 7. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει μείωση των ωρών διδασκαλίας, σημαίνει συνδιδασκαλία, σημαίνει συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, έτσι, που δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ναι. Και επίσης υπάρχουν 4 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει την εξαετία απόσπασης. Ζουν εδώ, έτσι, ήταν αποσπασμένοι χρόνια και δεν ανανεώθηκε η απόσπασή τους. Δηλαδή είναι καθηγητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί εν πάση περιπτώσει, που ενώ έκαναν το σχετικό αίτημα, η σύμβασή τους δεν ανακοινώθηκε, η απόσπασή τους εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή υπολειτουργούμε και ταυτόχρονα υπάρχει εκπαιδευτικό δυναμικό το οποίο είναι διαθέσιμο. Μην πω υπόγειους χιλιάδες αδιόριστους στην Ελλάδα, έτσι. Καλά, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Η αλήθεια είναι πως όταν ακούς απόσπαση στο εξωτερικό, οι συνδίκες είναι ιδανικές. Και βέβαια το καθήκον και η υποχρέωση που έχεις απέναντι στους Έλληνες εκεί του εξωτερικού είναι μεγάλες, είναι έντονες, είναι ισχυρές. Οπότε
Ίσως θα πρέπει να δει και το Υπουργείο πιο ζεστά αυτό το θέμα. Να σας πω κάτι. Οι Έλληνες που μαθαίνουν εδώ ελληνικά, καταρχήν είναι Έλληνες. Υπάρχουν οι Έλληνες όπως εμείς, πρώτης γενιάς, που ήρθαμε εδώ, εγώ έχω εδώ 10 χρόνια, είμαι εδώ με την οικογένειά μου, ήρθαμε την περίοδο της κρίσης αν θέλετε. Τα παιδιά μας μιλάνε ελληνικά, πρέπει να μάθουν ελληνικά, να μάθουν να γράφουν. Σκοπός μας κάποια στιγμή είναι ενδεχομένως να γυρίσουμε, έτσι δεν ξέρουμε. Υπάρχουν όμως και Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς που μιλάνε πάρα πολύ καλά ελληνικά, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι δομές. Αυτό προσπαθούμε να διατηρήσουμε. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τον ελληνισμό μέσα σε μια κοινωνία η οποία είναι πάρα πολύ δεκτική, μέσα σε ανθρώπους και γενιές ανθρώπων που έχουν ζήσει, έχουν κάνει παιδιά εδώ, είναι σε πυκτές οικογένειες και παρόλα αυτά η αγάπη τους για την Ελλάδα συνεχίζει να υπάρχει. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με δομές δημόσιας παιδείας. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα πάψουν να λειτουργούν αυτά τα τμήματα. Να πω επίσης ότι τα τμήματα αυτά ελληνικής γλώσσας, η προσπάθεια που γίνεται είναι και από την Εκκλησία και από την κοινότητα. Η ελληνική κοινότητα έχει αναλάβει τη διαχείριση των κτηριακών εγκαταστάσεων, τη γραμματιακή υποστήριξη. Δεν υπάρχει κάποια άλλη δηλαδή επιβάρυνση γενικότερα. Και φυσικά από τους συλλόγους γονέων που κάνουν όλον αυτόν τον αγώνα αυτή τη στιγμή και όλοι αυτοί οι φορείς που προανέφερα υπογράφουν και την επιστολή διαμαρτυρίας. Έτσι. Δεν είναι μια διαμαρτυρία η οποία δεν έχει ουσία. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για μια δαπάνη, έτσι. Μιλάμε για μια επένδυση. Η παιδεία είναι μια επένδυση. Μάλιστα. Μακροχρόνια επένδυση σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Μακάρι να βρεθεί λύση. Οι Έλληνες εκεί του εξωτερικού και τα παιδιά η νέα γενιά το έχουν ανάγκη. Και πιάνουμε ένα θέμα βέβαια το οποίο βρίσκεται στο μονοπόλιο του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ τα τελευταία 15 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, χωρίς λύση μέχρι και σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.